Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο του Φτιάξε το μόνος σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας χλαπάτσα με δύο μόνο υλικά. Λοιπόν, θα χρειαστούμε την υγρή κόλλα PVA, η οποία μπορεί να κολλήσει χαρτί, ξύλο, ύφασμα, χαρτόνι, καθώς και πολλά άλλα. Εδώ λοιπόν έχω το υγρό απορρυπαντικό. Και εδώ έχουμε αυτό το χρώμα που έχω διαλέξει εγώ, το πράσινο νέον. Μου αρέσει γιατί αυτό λάμπει στο σκοτάδι. Εσείς φυσικά μπορείτε να διαλέξετε ό,τι άλλο χρώμα θέλετε. Δείτε λοιπόν πως με το φως του φακού πραγματικά λαμπειρίζει. Είναι πολύ ωραίο. Παίρνουμε λοιπόν ένα άδειο μπολ και αρχίζουμε να βάζουμε κόλλα. Νομίζω ότι θέλει λίγο ακόμα. Ας προσθέσω τώρα και το χρώμα. Τόσο αρκεί. Και το ανακατεύουμε σιγά σιγά για να πάει παντού καλά. Και τώρα λοιπόν με ένα κουταλάκι θα προσθέσουμε σιγά σιγά το απορρυπαντικό ρούχων. Μία κουταλιά προς το παρόν αρκεί. Ανακατεύουμε. Και βλέπετε σιγά σιγά πώς αρχίζει να δημιουργείται η χλαπάτσα μας. Συνέχισα λοιπόν και έριχνα απορρυπαντικό και όπως βλέπετε έχει αρχίσει να παίρνει μία μορφή. Έχει αρχίσει να γλιστράει, οπότε αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε. Βασικά, όταν θα αρχίσει να ξεκολλάει από το ξυλάκι που ανακατεύουμε, τότε θα είναι περίπου έτοιμη. Λίγο έτσι να τη στραγγίξω. Νομίζω πως έχει αρχίσει να γίνεται. Μπορείτε έτσι αν θέλετε λίγο να την τραβάτε. Ακόμα βέβαια λίγο κολλάει στα χέρια, οπότε καλό θα ήτανε να τα πλύνω, γιατί νομίζω σε στεγνά χέρια είναι καλύτερη. Βλέπετε πόσο ελαστική είναι και τι ωραίο χρώμα. Για να τη βάλω λοιπόν λίγο εδώ για να πλύνω τα χέρια μου για να δω εάν σταμάτησε να κολλάει. Ας τη βάλω λίγο εδώ. Ναι, τώρα νομίζω ότι είναι καλύτερα. Καλύτερα λοιπόν να τη χρησιμοποιήσετε με στεγνά χέρια. Είναι πολύ ωραία. Τώρα πλέον δεν κολλάει καθόλου. Για να δω λίγο και με το φακό μου. Είδατε τι ωραία που λαμπειρίζει. Να και στο πιάτο έπαιζε λίγο χρώμα. Λαμπειρίζει και αυτό. Φανταστείτε στο σκοτάδι πως θα δείχνει. Πάρα πολύ ωραία.
Αυτή είναι λοιπόν η χλαπάτσα μας και όπως μπορείτε να δείτε δεν κολλάει στα χέρια μου πια, που αυτό είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπορείτε αν θέλετε να την κόβετε και σε κομμάτια και να την ξανακολλήσετε μετά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, γράψτε τα σχόλιά σας από κάτω και μην ξεχνάτε να επισκεφτείτε το κανάλι και φυσικά να εγγραφείτε δωρεάν όταν το θέλετε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!